Ενθουσιασμό και εφιάλτες έχει προκαλέσει η απόφαση της Κεντρικής Ελβετικής Τράπεζας να καταργήσει την ελάχιστη ισοτιμία με το ευρώ. Στη Γενέβη σχηματίζονται ουρές έξω από τα γραφεία συναλλάγματος. Εκατοντάδες πολίτες δίνουν ελβετικά φράγκα για να πάρουν ευρώ. Πολλοί μιλούν για μια μοναδική ευκαιρία αφού μπορούν να φύγουν από τη χώρα και να ψωνίσουν σε πολύ χαμηλές τιμές. Για μένα είναι εξαιρετική είδηση. Με βοηθάει πολύ στις διακοπές μου και τα ψώνια μου. Πηγαίνω συχνά στη Γαλλία για να αγοράσω όλα όσα θέλω. Είναι πραγματικά φθηνότερα από ό,τι στην Ελβετία και τώρα ακόμη φθηνότερα. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία. Όμως στην Πολωνία η κατάσταση είναι διαφορετική. 1,5 εκατομμύριο δανειολήπτες πρέπει τώρα να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια για τα δάνεια που έχουν λάβει σε ελβετικά φράγκα. Ο αναλυτής Μαρσίν Κρασόν μιλά για μια νέα δύσκολη πραγματικότητα. Με τη λήψη ενός τέτοιου δανείου αποδεχόμαστε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν τις δυσκολίες. Για μερικά χρόνια πλήρωναν πολύ χαμηλές δόσεις και τώρα πρέπει να προσαρμοστούν στα δύσκολα. Εκατομμύρια Ούγγροι αγόρασαν σπίτι στη χώρα τους με στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Όμως το 2008 το Φιωρίνι, το Ζλότι και άλλα νομίσματα της Κεντρικής Ευρώπης έκαναν βουτιά έναντι του φράγκου με αποτέλεσμα να πάνε στα ύψη οι μηνιαίες δόσεις των δανείων τους. Μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Ελβετικής Τράπεζας, το χρηματιστήριο της Βουδαπέστης έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Ωστόσο, η πραγματική έκθεση των Ουγγρικών τραπεζών έχει περιοριστεί μετά από παρεμβάσεις των ρυθμιστικών αρχών της χώρας.